Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει για 3 μήνες σύμφωνα με τον πρόεδρο των συμβολιογράφων Ιωαννίνων Γιάννη Παπά. Η συμμετοχή των πολιτών είναι υποχρεωτική. Αλλιώς επέρχονται κατά τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να πράξουν τα δέοντα προκειμένου αφενός να καταγραφεί η περιουσία τους και αφετέρου να μην πληρώσουν τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπά, τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως αγνώστου ιδιοκτήτη και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο. Η έναρξη της διαδικασίας έφερε πολλούς πολίτες στα συμβολογραφικά γραφεία, καθώς σε πολλές ιδιοκτησίες δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και αυτό δημιουργεί αλληλουχία προβλημάτων που θα πρέπει να επιληθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και να έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν δαπανηθεί απίστευτα ποσά και δυστυχώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό στην επικράτεια το οποίο έχει κτηματογραφηθεί και όταν λέω κτηματογραφηθεί, όχι απλή καταγραφή, αλλά να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ώστε να είναι ξεκάθαρο τι ανήκει στον ιδιώτη, σε ποιον ιδιώτη, τι ανήκει στο κράτος, τι είναι δασικό, τι όλες οι ιδιότητες των ακινήτων. Προσπαθώ να απλοποιήσω λίγο τις εκφράσεις μου για να είμαι και πιο κατανοητός και στον πολύ κόσμο. Είναι μια διαδικασία σχετικά απλή, θα είναι δύσκολη ως προς την ταυτοποίηση των ακινήτων σε πολλές αγροτικές και ορεινές περιοχές, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε για έναν ορεινό νομό, μιλάμε για έναν νομό όπου συγχέονται τα όρια των ακινήτων πολλές φορές. Έχω μεγάλη απορία να δω πώς θα καταλήξει όλη η διαδικασία, ειδικά σε χωριά όπου δεν υπάρχουν και διανομές, δεν υπάρχουν αριθμοί στα τεμάχια. Οπότε ο καθένας έρχονταν και δήλωνε τη μάντρα του ή το βοσκοτόπι του ή τον αγρό του κατά βούληση. Πολλές φορές όσο έφτανε το μάτι ή όσο πίστευε ότι είναι δικό του. Εκεί θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν διάφορα ζητήματα, γιατί δεν έχουν μετρηθεί ποτέ αυτά τα ακίνητα. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν καν συμβόλαια. Παλιότερες εποχές λειτουργούσε πολύ η προφορική διαδοχή των ακινήτων από πατέρα σε γιο ή σε κόρη, διανομές με το στόμα, το περίφημο αδερφομοιραή που λέμε στην περιοχή, όπου μοίραζαν με το στόμα, εγώ θα πάρω αριστερά, εσύ θα πάρεις δεξιά. Έχω μεγάλη απορία πώς αυτά θα αποτυπωθούν και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι να αποτυπωθεί επιτέλους η ακίνητη περιουσία στην ελληνική επικράτεια, γιατί να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ολοκληρώσει το κτηματολόγιο. Να ρωτήσω κύριε Παπά, με την έναρξη του κτηματολογίου είχαμε ροές πελατών στα συμβολογραφικά γραφεία? Υπάρχει μια αυξημένη ροή, προσπαθώντας κυρίως να εντοπίσουν τα αντίγραφα των συμβολέων που πιθανόν δεν τα βρίσκουν. Αρκετοί οι οποίοι έχουν θυμηθεί να τακτοποιήσουν κληρονομικά τους δικαιώματα γιατί δεν κάνανε αποδοχές κληρονομιάς. Υπάρχει μια αυξημένη ροή, επίσης υπάρχει μια αυξημένη ροή και για το με τις ένορκες βεβαιώσεις. Δηλαδή σε πολλά χωριά που δεν έχουν τίτλους κτήσεως έχουν διαμορφωθεί πραγματικές καταστάσεις όπου κάποιος κατέχει για πολλά χρόνια συγκεκριμένα ακίνητα, γίνεται δεκτός στο κτηματολόγιο οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, δηλαδή εκτός από συμβόλαιο, μπορεί και το ε9, μπορεί και μια διαθήκη που έχει δημοσιευθεί κάποτε, ας μην έχει ακολουθηθεί από αποδοχή κληρονομιάς από συμβόλαιο.